Την προηγούμενη εβδομάδα από την ίδια εκπομπή είχα παρουσιάσει μεταξύ άλλων βιβλίων και τον τρίτο τόμο των απομνημονευμάτων του Μακαρίτη, του Νικόλου Μακαρέζου, στέλεχος του πραξικοπήματος του 1967 και η μεγάλη σημασία κατά την άποψή μου που έχει ειδικά αυτός ο τόμος είναι στο ότι αποκαλύπτει πως ο Κωνσταντίνος Καραμανλής στο Παρίσι όταν βρισκόταν το 1973, λίγους μήνες πριν γίνει η ανατροπή του Παπαδόπουλου από τον Ιωαννίδη, διατηρούσε μία επαφή με τον Μακαρέζο, τον Μακαρίτη, και ουσιαστικά παζάρευε το εξής: να εκδιωχθεί από την Προεδρία της Δημοκρατίας ο Παπαδόπουλος και από την Πρωθυπουργία βεβαίως να εκβληθεί ο Σπύρος ο Μαρκεζίνης, ο δοτός Πρωθυπουργός, και εις μεν την Προεδρία να αναρριχηθεί ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος θα έκανε Πρωθυπουργό τον Νικόλαο Μακαρέζο, κάτι το οποίο θα έδινε μια άλλη τροπή στην λεγόμενη μεταπολίτευση, και αν θα έγινε το ποτέ μεταπολίτευση. Η σημασία είναι διπλή, διότι πέραν αυτού του παζαρεύματος και πέραν του γεγονότος ότι ο Καραμανλής φαίνεται να κάκιζε τους πολιτικούς, τους παλαιούς πολιτικούς στην Ελλάδα, οι οποίοι είχαν σπεύσει να συμπαρασταθούν στους φοιτητές του Πολυτεχνείου, πέραν δηλαδή από αυτό το γεγονός, έχει σημασία στο ότι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ήθελε να δώσει αμνηστία και στους χουντικούς, δηλαδή υπέσχετο μια αμνηστία στους χουντικούς. Αυτό είναι το σχήμα, το οποίο βέβαια μας βάζει σε πολύ βαθιές σκέψεις. Τα απομνημονεύματα του Νικόλαου Μακαρέζου είναι τρεις τόμοι. Οι δύο τόμοι έχουν κυκλοφορήσει κατά το παρελθόν. Ο τρίτος τόμος είναι από τις εκδόσεις Φιλιππότη. Οι δύο πρώτοι τόμοι έχουν επανεκδοθεί. Ο κύριος Δημόπουλος, ο οποίος υπήρξε συνεργάτης και φίλος του Μακαρίτη, είχε την καλοσύνη να μου στείλει τους τόμους, και με αυτή την ευκαιρία θα αφιερώσω την σημερινή εκπομπή σε ένα πολύ μεγάλο μέρος σε ορισμένα σχόλια τα οποία αφορούν εκείνη την περίοδο. Και ο τρίτος τόμος είναι ουσιαστικά ημιτελής, αλλά έχει άφθονο υλικό το οποίο προέρχεται από έγγραφα αδιάψευστα, είναι αδιάψευστα τεκμήρια και μαρτυρίες, οι οποίες μπορεί να κατευθύνουν τον ιστορικό του παρόντος και του μέλλοντος, μακράν από οποιαδήποτε εμπάθεια, σε μια αξιολόγηση προσώπων, πραγμάτων και καταστάσεων. Θα έλεγα λοιπόν ότι ο μεν πρώτος τόμος είναι αφιερωμένος στην προσπαθή ο συγγραφέας του να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, δηλαδή το πραξικόπημα. Παρά το γεγονός ότι στηρίζεται σε μαρτυρίες προσώπων που με τα σημερινά δεδομένα βέβαια μπορεί θυμηδία να προκαλέσουν ως η βαρύτητα των λόγων τους, χαρακτηρίζεται κοντολογής με έναν στήρο
και ακαλέσθητο αντικομουνισμό, μία ρητορία, αν θέλετε, αισθητικός φρικαλέα, στην οποία είχε συνηθίσει αυτό το κράτος της δεξιάς και η οποία ρητορία είναι εκείνη η οποία οδήγησε σε μία διαλεκτική αντίθεση στο άλλο άκρο, δηλαδή την υιοθέτηση μιας αριστερής ή αριστερόμορφης, μάλλον σχηματικά αριστερόμορφης ιδεολογίας, η οποία είναι και η δεσπόζουσα ιδεολογία από το όλο το ρηπίδιο της πολιτικής μας το καταλαμβάνει, ως γνωστόν δηλαδή. Διότι από το ένα το άκρο πηγαίνουμε στο άλλο το άκρο. Δηλαδή αυτή είναι η τραγική πορεία του ελληνισμού πάντοτε. Από το ένα το άκρο πάμε στο άλλο το άκρο. Οι αντιθέσεις είναι μεγάλες και οι συγκρούσεις είναι παμέγιστες. Ειδικά για τον πρώτο τόμο, το διάβαζα και γελούσα, διότι σκέπτομαι πόση ταραχή θα είχε δώσει το δικό μου το άρθρο, το οποίο αναστηλώθηκε στην εφημερίδα Ελεύθερος, με την οποία συνεργαζόμουν εγώ τακτικά, την εφημερίδα του Δημήτρη Πουρνάρα, εβδομαδιαία εφημερίδα, και μερικές μέρες πριν την 21η Απριλίου, δηλαδή προηγούμενη Κυριακή, είχε κυκλοφορήσει το Ελεύθερος με δικό μου κείμενο ως Βοσπορίτης, στο οποίο έδινα απάντηση στα ερωτήματα. Θα γίνει πραξικόπημα? Θα γίνει πραξικόπημα. Δεν θα το κάνουν στρατηγοί όπως διαδίδεται, θα το κάνουν συνταγματάρχες, θα είναι δεξιοί και δεν θα είναι βασιλόφρονες. Και όπως και έγινε. Λοιπόν, σκέπτομαι τι ταραχή τους δημιούργησε αυτό το δημοσίευμα, ούτως ώστε να συλλάβουν εκείνο το βράδυ με το κλιμάκιο της ΚΙΠ, της τότε ΚΙΠ, τους 5-6 επιφανέστατους, μεταξύ των οποίων τον Γεώργιο Παπανδρέου, και ενέκλεισαν στο ίδιο δωμάτιο τον Πουρνάρα με τον Παπανδρέου, και έχει γράψει το περίφημο αυτό βιβλίο, το οποίο και αυτό έχει εξαφανιστεί από την μέση. Ελάχιστοι το αναφέρουν. Ο Γεώργιος Παπανδρέου στη φυλακή εξομολογείται και αποκαλύπτει, που είναι άκρος αποκαλυπτικό, και βέβαιος κατηγορεί τον Ανδρέα. Εκείνο που θα πρέπει να μας προβληματίσει αγαπητές τηλεθεάτριες και φίλοι τηλεθεατές είναι, και γι' αυτό ακριβώς σήμερα κάνω αυτή την παρένθεση, είναι πως η οικονομία της χώρας κατά την επταετία είχε πολύ υψηλούς, άπιαστους με τα σημερινά δεδομένα, είναι πάνω από 10% ρυθμούς ετήσιας ανάπτυξης, ενώ τώρα έχει βουλιάξει μέσα, ρυθμούς ανάπτυξης οι οποίοι εξαφανίζονται μετά την μεταπολίτευση. Εδώ, πέραν από αυτά τα οποία αναπτύσσει ο Μακαρέζος, θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή έτσι εξιστόρηση ενός γεγονότος το οποίο έζησα και όχι βίωσα, όπως λένε κάποιοι. Άλλο είναι να βιώνεις ένα γεγονός και άλλο είναι να ζεις ένα γεγονός. Δυστυχώς η αμετροέπεια και η μημάθεια μας οδηγούν σε ατραπούς οι οποίοι είναι επικίνδυνοι για την ίδια μας τη γλώσσα και την ίδια μας την ύπαρξη. Ήταν κάποια χρόνια μετά το 81 περίπου, αν δεν απατώμε, ή ήταν ένας χρόνος πριν το 81 ίσως. Και
Είχα τηλεφωνηθεί με έναν πολύ γνωστό βουλευτή δικό μας της Ένωσης Δημοκρατικού Κέντρου, από τους τελευταίους που είχαν απομείνει, ο οποίος είχε το γραφείο του, αλλά ταυτοχρόνως ήταν και ο διαμέρισμα στο οποίο διέμενε, κριτικός ο ίδιος από την Κρήτη, από ένα πολύ γνωστό νομό της Κρήτης, και είχαμε τηλεφωνηθεί, εγώ ετοίμαζα κάτι ερωτήσεις ή επερωτήσεις στη Βουλή, άρα λοιπόν θα ήταν αυτό πριν το 81, πριν από τις εκλογές λίγο, και ήταν στη Βυσαρίωνο στο γραφείο του, και είπα να πεταχτώ για να τα δώσω και για διαζώσεις, να του εξηγήσω μερικά πράγματα. Πηγαίνω λοιπόν, χτυπώ την πόρτα και βλέπω τον εν λόγω βουλευτή να ανοίγει την πόρτα με ένα περίστροφο στο χέρι και να έχει δύο ακουστικά στα αυτιά του. Λοιπόν, μου κάνει κάτι χειρονομίες και τα λοιπά, έλα μέσα και τα λοιπά, έλα, και να μπω μέσα, και με βάζει στα ιδιαίτερα του διαμερίσματα ως το γραφείο του, όπου είχε ένα tape recorder από εκείνα τα μαγνητόφωνα τα παλιά, ξέρετε, τα grounding και τα λοιπά, της παλιάς σχολής, με καρούλια, και είχε βάλει τα ακουστικά για να μην ακούγεται ο ήχος. Εν πάση περιπτώσει, τα βάλα εγώ λοιπόν τα ακουστικά. Και τι ήταν, παρακαλώ? Ήταν η περίφημη συνάντηση του Ανδρέα Παπανδρέου με τον Στυλιανό Πατακό, άλλο μέλος της Τριανδίας του πραξικοπήματος. Όπου βέβαια μεταξύ μας ήταν τόσο χοντροκομμένα στημένη, ή ο Πατακός ήταν τόσο πολύ ευήθης και, αν θέλετε, δεν είχε την κατάλληλη προπαιδεία για αυτό το θέμα, ήταν σαν ανακριτής, ρωτούσε ερωτήσεις και καταλάβαινες δηλαδή ότι είχε βάλει μαγνητόφωνο. Δεν χρειαζόταν να σου το πει ότι είχε βάλει μαγνητόφωνο από κάτω. Το έκανε ανακρίσεις. Και ποιοι ήταν στον ασπίδα και τι κάμανε στον ασπίδα και τι θα κάμανε. Έκανε δηλαδή μία ανάκριση. Αυτή η συνομιλία είχε κυκλοφορήσει, είχε δημοσιευθεί και είχε κυκλοφορήσει σε ένα έντυπο το οποίο ήταν έτσι από τις ουρές της δικτατορίας. Την εποχή λίγο νωρίτερα. Τώρα, ο αθεόφοβος αυτός ο φίλος μου είχε βρει αυτήν την αυθεντική συνομιλία σε μαγνητοφωνημένη και την οποία την παρακολουθούσε. Τι μου έκανε λοιπόν εντύπωση? Δεν μου έκανε εντύπωση ότι έλεγε πως δεν θα ασχοληθεί με την πολιτική, θα κοιτάξει την οικογένειά του και θα συνταθεί σε κανένα πανεπιστήμιο έξω. Και εγώ να είμαι, το ίδιο πράγμα θα έκανα. Ο οποιοσδήποτε θα το έκανε αυτό για να μπορέσει να πάρει το διαβατήριο, να σηκωθεί να φύγει. Λοιπόν, εκείνο που έχει όμως εδώ σημασία είναι ότι ο Ανδρέας πρώτον αποκαλούσε το πραξικόπημα επανάστασης και έλεγε το εξής εκπληκτικό: η επανάσταση πρέπει να επιτύχει. Έμεινα εδώ άναυδος. Το δεύτερο το οποίο έλεγε είναι ότι γιατί η μόνη του αν θέλετε έτσι, ένσταση ήταν για ποιο λόγο χρησιμοποιούν την καθαρεύουσα και δεν χρησιμοποιούν τη δημοτική. Θα μπορούσαν να είχαν χρησιμοποιήσει τη δημοτική. Και το τρίτο και το πιο φαρμακερό ήταν ότι συνέχερε τον Παπαδόπουλο για τα οικονομικά μέτρα τα οποία είχαν πάρθει από την κυβέρνηση της 21ης Απριλίου.
Πέρασαν μερικές μέρες. Ευρίσκομαι στο λογιστήριο, μπροστά στο λογιστήριο του Παντίου Πανεπιστημίου, Πάντιο Σχολείο ακόμη τότε, όπου δεν είναι όπως σήμερα τα χρήματα κατατίθενται σε ένα λογαριασμό σε μία τράπεζα και πας και εισπράττεις, αλλά πηγαίναμε να πάρουμε το 15ήμερο. Ήταν λοιπόν μία ουρά από συναδέλφους, έτυχε δε συμπτωματικά μπροστά μου να είναι ο Σάκης ο Καράγιωργας. Ο Σάκης ο Καράγιωργας ήταν ένας πολύ καλός οικονομολόγος, γνωστός και για την αντιστασιακή του δράση. Λοιπόν, και πιάσαμε συζήτηση. Του είπα λοιπόν, γιατί με είχε πραγματικά εντυπωσιάσει το γεγονός, του λέω, ρε Σάκη, εδώ πέρα ο Ανδρέας συγχαίρει την κυβέρνηση για τα οικονομικά μέτρα τα οποία είχαν πάρει. Και τι απάντηση έλαβα. Μου λέει, με εκείνο το ύφος, ξέρεις, του Καράγιωργα, μου λέει, καλά Σαρή, πού ζεις εσύ, δεν ξέρεις ότι πήρανε τους φακέλους που είχε ετοιμάσει το ΚΕΠΕ υπό την ηγεσία του Παπανδρέου. Πήραν τους φακέλους στο ΚΕΠΕ και τους εφήρμοσαν. Έμεινε άναυδος. Βέβαια, ελάχιστοι γνωρίζουν, και αυτό είναι ένα πρόσθετο στοιχείο, ότι τα στελέχη του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου σε ένα μεγάλο βαθμό, και εννοώ και νεότερα στελέχη, λοχαγή για παράδειγμα, ταγματάρχες αλλά κυρίως λοχαγή, εμφορούνταν από μια περίεργη αντίληψη νασερισμού. Άλλωστε και ο Γεώργιος Παπαδόπουλος ήταν γνωστός ως Νάσερ μέσα στο στράτευμα. Υπήρχε ένα χρονικό διάστημα που εκκινούντο οι μικροί αυτοί αξιωματικοί με προοπτική ένα καθεστώς τριτοκοσμικό κάπως έτσι, και βεβαίως επενέβησαν οι Αμερικανοί και πάνε περίπατο όλα τα σχέδια. Αλλά ποιο είναι το σημαντικό, και έχω αναφερθεί σε αυτό την προηγούμενη εκπομπή, και δυστυχώς είναι ακριβώς το στοιχείο εκείνο με το οποίο κονιορτοποιούνται όλοι οι ισχυρισμοί για κομμουνιστικό κίνδυνο στην Ελλάδα που υπήρχαν. Διότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, υπακούοντας φαίνεται, όπως μας λέει η Έλλη Παπά, αλλά και όπως φαίνεται είναι γνωστό αυτό, δεν κομμουνίζουμε γράφκα στην Αθήνα, έχουμε το Κομμουνιστικό Κόμμα να υπακούει σε ανώτερες εντολές από το αδελφό κόμμα της Σοβιετικής Ένωσης και από την κυβέρνηση της Σοβιετικής Ένωσης, και κοντολογής δεν έβγαλε άχνα. Οποιαδήποτε αντίσταση ήταν ατομική υπόθεση κάποιων ανθρώπων, όπως ήταν ο Μίκης Θοδωράκης. Δεν ήταν δηλαδή μια οργανωμένη από το κόμμα αντίσταση. Και αυτό ακριβώς διαψεύδει παταγωδώς όλες τις ηρεμιάδες τις οποίες αναλύεται ή καταφεύγει ο συγγραφέας των απομνημονευμάτων προκειμένου να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα, δηλαδή να δικαιολογήσει το πραξικόπημα. Τώρα, κοντολογής, για να κλείσω εδώ. Το πρόβλημα είναι το εξής, πώς αυτή η οικονομία μετά ακριβώς από τη μεταπολίτευση κατέρευσε. Δεν κατέρευσε τώρα. Είναι μια μακρά πορεία 30 ετών που, αν θα δείτε τους αριθμούς, από εκεί που είναι οι αριθμοί πολύ μεγάλοι της ανάπτυξης, οι αιτήσιοι, και ξαφνικά συρρυκνώνονται και πέφτουν.
Λέω λοιπόν, τι συνέβη, τι είναι ο φταίχτης. Πρώτον, παρατήρηση πρώτη. Δεν είναι μόνο το Πασόκ, γιατί πολλοί το ρίχνουν στο Πασόκ. Ξεκινάει από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος διέλυσε την οποιαδήποτε μεγάλη βιομηχανία υπήρχε? Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. Εγώ δεν έχω ιδιαίτερες σχέσεις με το μεγάλο κεφάλαιο, ούτε με την οικογένεια των Τσάτσων, ούτε με τον Ανδρεάδη. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ποια μέτρα ήταν εκείνα τα οποία ισοπαίδωσαν τις μεγάλες βιομηχανίες και το μεγάλο τραπεζικό κεφάλαιο της εποχής εκείνης? Από πού ξεκινάνε? Στη συνέχεια έρχεται το Πασόκ στον ίδιο πάνω, αν θέλετε, καμβά να υφαίνει την αποβιομηχάνηση της χώρας και να διορίζει κατά χιλιάδες τους πολίτες στις δημόσιες υπηρεσίες ή στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης ή στις ΔΕΚΟ ή δεν συμμαζεύεται. Αυτός ο υπερπληθωρισμός. Βεβαίως με την αιτιολογία τόσα χρόνια οι δεξιοί διόριζαν τους δικούς τους, και εγώ έχω πει πολλές φορές ότι δεν είναι αληθές πως διορίζονται μόνο οι δεξιοί. Αυτό είναι σχιζοφρενικό. Αλλά απλούστατα έβρισκαν τον τρόπο να ελιχθούν και να διεισδύσουν στην κρατική μηχανή οποιοδήποτε μπορούσε να ελιχθεί. Δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι ότι ξεκίνησε μία αν θέλετε διαδικασία η οποία εμπολής είχε και ως στόχο την διάλυση των ίδιων των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και των ίδιων των βιομηχανιών από τα έσω μέσω του ιδιότυπου συνδικαλισμού ο οποίος επεκράτησε τελικά και ο οποίος ήταν ο φαύλος συνδικαλισμός όπου οι συνδικαλιστές των διαφόρων παρατάξεων το ένα χέρι νύπτει τ' άλλο και τα δυο το πρόσωπο. Θυμάμαι δεκαετία του 60, αρχές της δεκαετίας του 60 για να είμαι πιο ειλικρινής, στη Γαλλία στο Σορβόνη καθηγητής της κοινωνιολογίας ήταν ο Ζος Γκούρβιτς. Ο Ζος Γκούρβιτς, ο οποίος είναι ο δάσκαλος των δασκάλων των σημερινών καθηγητών στη Γαλλία, της κοινωνιολογίας εννοώ, και ο οποίος έχει δώσει μόνο έναν διδάκτορα Έλληνα, τον αείμνηστο Γιώργο Καβαδία, τον αείμνηστο φίλο Γιώργο Καβαδία, τον καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και πιο πριν διευθυντή της εμπειρικής κοινωνιολογίας Experimental στην UNESCO, ο οποίος ταυτόχρονα ήταν και κοινωνιολόγος αλλά και τη διδακτορική του διατριβή αναφέρεται σε θέματα ευρύτερα μιας κοινωνικής ανθρωπολογίας, τα λέγαμε έτσι, και στα DSD και στην κοινωνική ανθρωπολογία. Ο Ζος Γκούρβιτς λοιπόν, εγώ τον πρόλαβα στα τελευταία του όταν έφευγε. Και μάλιστα είχε βγάλει ένα πρόγραμμα 15 ετών. 15 χρόνια πρέπει να κάνω επιπλέον σπουδές για να μπορέσω να τύχω του διδακτορικού του κρατικού διδακτορικού τότε, του doctorate d'état es lettres, που ήταν κάτι ένα άπιαστο όνειρο. Λοιπόν, ο Γκούρβιτς
εβραιορωσικής προέλευσης καταγωγής, συνεργάτης του Λένιν, διεχώρησε τις από την Οκτωβριανή Επανάσταση, όταν άκουσε στην κορυφή όπως έλεγε τον Τρότσκι να επαγγέλλεται για τον ήλιο. Εάν ο ήλιος για τους αστούς, εμείς θα σβήσουμε τον ήλιο. Οπότε κατάλαβε ότι ήταν στα καλά τους. Πήγε στην Τσεχία, μου φαίνεται, και από εκεί στη Γαλλία, όπου έγινε πραγματικά, ανεδείχθησε έναν κορυφαίο κοινωνιολόγο, και όλοι, τέλος πάντων, οι κοινωνιολόγοι οι οποίοι τον διαδέχθησαν ήταν μαθητές του. Τώρα, ίσως επειδή θεωρείται ο ξένος, έλεγε, συνήθιζε και έλεγε σε εμάς, «Vous êtes un étranger soutenu par un étranger», το οποίο σημαίνει ότι είστε ένας ξένος, παρά το γεγονός ότι είχε πάρει την γαλλική υπηκότητα, ότι υποστηριζόμενος από έναν ξένο. Θεωρούσε τον εαυτό του ότι αισθανόταν ξένος στη Γαλλία. Ίσως αυτό, το ότι θεωρούνταν ξένος, και τώρα δεν τον έχουν και σε πολύ έτσι, δεν τον θυμούνται πολύ. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ο Γκούρβιτς, λοιπόν, μελετώντας τις λεγόμενες συνολικές κοινωνίες, τις ολοτικές κοινωνίες, δηλαδή αυτές οι οποίες καταλαμβάνουν ένα μία περιοχή πολιτισμού, όπως είναι η κλασική αρχαιότητα, ξέρω εγώ, όπως είναι ο Μεσαίωνας, η Φεουδαρχία, όπως είναι η συγκεντρωτική μοναρχία κτλ. Ολόκληρες περιοχές πολιτισμού. Μελετώντας αυτές τις περιοχές του πολιτισμού και της πολιτικής και της κοινωνικής οργάνωσης, δηλαδή μακροκοινωνιολογικά, όταν έβλεπε με περιοχή έτσι ενός πολιτισμού και τύπου κοινωνίας, γιατί είναι μια τυπολογία ουσιαστικά, είναι μια κοινωνική τυπολογία, κατέληγε στις φασιστικές κοινωνίες, στις φασιστικά οργανωμένες κοινωνίες, παράδειγμα. Μετά έλεγε, μιλούσε για τον συγκεντρωτικό και τον αποκεντρωτικό σοσιαλισμό. Το συγκεντρωτικό σοσιαλισμό με το θέμα της γραφειοκρατίας, συγκεντρωτικής γραφειοκρατίας, όπως ήταν ο Μπολσεβικισμός, για παράδειγμα, τα κομμουνιστικά κόμματα, ο τρόπος οργάνωσης των κομμουνιστικών κομμάτων, και ο αποκεντρωτισμός, που είχε δύο μοντέλα αποκεντρωτισμού. Το ένα ήταν το γιουκοσλαβικό της autogestion, δηλαδή της αυτοδιαχείρισης, και το δεύτερο ήταν της Σουηδίας, που είναι αποκεντρωτικός σοσιαλισμός. Έβλεπε, λοιπόν, ότι τα δύο συστήματα, το καπιταλιστικό σύστημα από τη μία και το συγκεντρωτικό κομμουνιστικό, κάπου θα συνέκλειναν, διαμορφώνοντας με τη θεωρία της σύγκλησης, και υπήρξαν πολλοί μετά κοινωνιολόγοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με τη θεωρία της σύγκλησης, convergence theory, πώς συγκλίνουν τα συστήματα, σε ένα, και κατέληγε στο συμπέρασμα ότι θα είναι ένας αποκεντρωτικός σοσιαλισμός, η σοσιαλδημοκρατία. Το πρόβλημα για αυτόν ήταν, αυτό θέλω να προσέξετε, το πάντρεμα της βιομηχανικής δημοκρατίας με την πολιτική δημοκρατία. Γιατί πολιτική δημοκρατία είχαν οι αστικές δημοκρατίες, κάτι που δεν είχαν βεβαίως οι μη αστικές δημοκρατίες, ήταν ακριβώς το αντίθετο, αλλά οι μη αστικές δημοκρατίες είχαν εξασφαλίσει ένα είδος βιομηχανικής δημοκρατίας, δηλαδή η συμμετοχή, έτσι, η συμμετοχή στις επιχειρήσεις κτλ. Ο
Αείμνηστος Γιάννης Ζήγδης, του οποίου όπως ξέρετε υπήρξε πολιτικός φίλος και συνεργάτης μέχρι τέλους, μου έλεγε μετά την κατάρρευση του υπαρκτού σοσιαλισμού, όλων των κυβερνήσεων και όλων των χωρών που είχαν αυτό το σύστημα, μου έλεγε λοιπόν, αχ, οι ευλογημένοι αυτοί άνθρωποι δεν ανέμεναν κανένα δύο χρόνια ακόμη, να έκαναν υπομονή κανένα δύο χρόνια, θα έπεφταν στον Γεάδα χέρι-χέρι μαζί με το καπιταλιστικό σύστημα. Διότι ο τρόπος με τον οποίο κατέρευσε ο υπαρκτός σοσιαλισμός είχε ως αποτέλεσμα τον θρίαμβο του καπιταλισμού στην πιο σκληρή μορφή νεοφιλελεύθερης οικονομικής πολιτικής, που δεν μπορούσε κανείς να διανοηθεί πριν από 30 χρόνια. Δηλαδή πριν από 30 χρόνια κανείς πίστευε ότι ορισμένα επιτεύγματα, ορισμένες κατακτήσεις του εργαζόμενου λαού, ορισμένες κατακτήσεις οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην αξιολογία, στην δυτική αξιολογία, στην πράξη, την πολιτική πράξη, ήταν αρχές που δεν μπορούσε κανείς να τις αγγίξει. Ποιος θα πίστευε για παράδειγμα ότι εδώ είναι η γελιοποίηση της γελιοποίησης, σοσιαλιστική υποτίθεται κυβέρνηση? Δηλαδή εδώ πέρα δεν ντρέπονται και το λένε, δηλαδή αυτό είναι η ντροπή, δεν έχει όρια. Ότι το ΠΑΣΟΚ θα έφερε προς ψήφιση αυτούς τους νόμους οι οποίοι ουσιαστικά ισοπεδώνουν τις εργασιακές σχέσεις. Και ένα βήμα πιο πέρα θα οδηγούσε τη χώρα, διότι άσε αυτά ότι το έχει οδηγήσει η Νέα Δημοκρατία. Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, το ένα χέρι είναι φυτάλο στο θέμα της οικονομικής δυσπραγίας. Ξεκινάει από τη Νέα Δημοκρατία, το παίρνει το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αρκετά χρόνια μαστορεύει την διάλυση της οικονομίας. Εφαρμόζει αυτό το πρωτοφανές μοντέλο οικονομίας με δανεικά κτλ. Με τις κλοπές, το ένα το χέρι μέσα στο άλλο, ταχυδακτυλουργικές οι κινήσεις, και οδηγούμαστε στη Νέα Δημοκρατία, η οποία συνεχίζει το ίδιο μοντέλο, και μετά βεβαίως φτάνουμε στο αδιέξοδο και έρχεται το ΠΑΣΟΚ να εφαρμόσει μια οικονομική πολιτική η οποία για κάποτε θα ήταν αδιανόητη. Είναι ένας μεσαίωνας, εργασιακός μεσαίωνας, και συνθήκες οικονομίας, εθνικής οικονομίας πλήρους καταστροφής. Εδώ να κάνετε μια μικρή, αν θέλετε, βόλτα σε ορισμένες περιοχές και στο κέντρο, ή να πάρετε ξέρω εγώ από την Βουλιαγμένηση, από την Ηλιουπόλεως επάνω, θα δείτε μια κατάσταση απίστευτη. Το ένα κατάστημα μετά το άλλο κλειστά, και μάλιστα όπως μου έλεγαν ότι του χρόνου και αυτά τα οποία υπάρχουν ακόμη και αυτά θα έχουν κλείσει. Δηλαδή είναι ολόκληρος δρόμος απονεκρούται απολύτως. Λοιπόν, αυτή η κατάσταση ήταν αποτέλεσμα μιας ανεπιτυχούς σύζευξης της πολιτικής δημοκρατίας με την οικονομική δημοκρατία. Αυτό το μοντέλο, το οποίο επιχειρήθηκε και στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες χώρες, κυρίως όμως στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα επεκράτησε, και με την έκφραση του Ζήγδη, μία ρεμούλα. Ένας σοσιαλισμός της ρεμούλας. Και ένας καπιταλισμός της ρεμούλας. Ένας σοσιαλισμός, αν θέλετε, της ησυχίας και της μη εργασίας και της κλοπής. Της ίσονος προσπαθίας. Αυτή η ίσον προσπάθεια παρατηρείται στα πανεπιστήμια, στους φοιτητές, στους καθηγητές, παρατηρείται όμως και στην οικονομία, στον επιχειρησιακό τομέα, στη βιομηχανία.
το γεγονός ότι επικρατούν οι αεριτζίδες και οι προχειρολόγοι και δεν υπάρχουν πλαίσια τις οικονομίες και τις τεχνολογίες που να μπορούν να δικαιολογήσουν μια ανάπτυξη οικονομική, επιβεβαιώνει αυτό το οποίο έχουμε πει σήμερα.